iceberg. Μια απαιτητική καλλιέργεια με πολλές προκλήσεις για τον παραγωγό. Τι πρέπει να προσέξει? Το iceberg μπορεί να καλλιεργηθεί στη χώρα μας υπαίθρια όλο τον χρόνο, αλλά σε διαφορετικές περιοχές. Την άνοιξη το φθινόπωρο μπορεί να καλλιεργηθεί στα βεδινά όλη τη χώρα, όπου οι θερμοκρασίες είναι ήπιες. Τους καλοκαιρινούς μήνες, προκειμένου να κεφαλώσει όπως λένε, καλλιεργείται στα ορεινά, όπου η χαμηλή νεκτερινή θερμοκρασία θα έλεγα αντισταθμίζει την υψηλή μερίσια και επιτρέπει την υψηλής ποιότητας και ποσότητας παραγωγή. Τέλος, το χειμώνα μπορεί να καλλιεργηθεί μόνο σε περιοχές με πολύ ήπιο κλίμα, όπως είναι κάποιες παραθαλάσσιες περιοχές της Πελοποννήσου, της Εύβοιας και όχι μόνο. Δεν θα μπορούσε να καλλιεργηθεί δηλαδή σε θερμοκήπια της Βόρειας Ελλάδας όπως τα υπόλοιπα μαρούλια? Δεν μπορεί να καλλιεργηθεί υποκάλυψη, καθώς η αυξημένη σχέση δεν του επιτρέπει να κεφαλώσει. Το iceberg, όπως όλα τα μαρούλια, χρειάζεται πιο ελαφριά εδάφη που να στραγγίζουν γρήγορα. Γι' αυτό και συνήθως καλλιεργείται σε σαμάρια. Και η άρδευση θα πρέπει να γίνεται στάχδιν για να αποφεύγονται μικροβιολογικές ασθένειες στο φύλλο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την εγκατάσταση της καλλιέργειας, καθώς αν η μεταφύτευση γίνει σε μεγάλο βάθος, το iceberg δεν θα αναπτυχθεί ομοιόμορφα και δεν θα πάρουν το τυπικό του σχήμα και μέγεθος. Ποιοι είναι οι κυριότεροι εχθροί του iceberg? Ξεκινώντας από το έδαφος, θα έλεγα η λέμια, η οποία μπορεί να καταστρέψει ολοσχερώς κάποια φυτά. Στα φύλλα, συχνότεροι εχθροί είναι οι αφίδες, ο τρύπας και διάφορα σκουλίκια, τα οποία μπορεί να υποβαθμίσουν ή και να καταστρέψουν ταχύτατα την καλλιέργεια, ιδιαίτερα όταν υπάρχει μια γειτονιάζουσα καλλιέργεια με μεγάλο πληθυσμό. Γενικά, συστήνεται τακτικός έλεγχος του φυτό στο χωράφι, καθώς οποιαδήποτε εντομολογική προσβολή πρέπει να αντιμετωπιστεί προτού κλείσει το κεφάλι. Αφού του κλείσει, είναι πιθανό να δημιουργηθούν φυσιολογικές ανομαλίες, όπως είναι το κάψιμο κορυφής και το περιφερειακό κάψιμο, την Bern, τα οποία δεν εντοπίζονται αν δεν ανοίξει κάποια κεφάλια δειγματοληπτικά. Εν κατακλείδη, τι κάνει την καλλιέργεια του iceberg σημαντική? Είναι ένα είδος που έχει ενταχθεί στο διαιτολόγιο των Ελλήνων και έχει θέση σε όλα τα σούπερ μάρκετ, τις λαϊκές αγορές και κυρίως στη βιομηχανία τροφίμων, καθώς μπαίνει σε πολλές κομμένες σαλάτες. Αν καλλιεργηθεί σωστά, μπορεί να προσφέρει στον επαγγελματία παραγωγό ένα υψηλό εισόδημα. Πολύ ωραία, Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ.